Με παιδικές φωνές και παιχνίδια πλημμύρισε το κέντρο της Κοζάνης, όπου περισσότερα από 1.200 παιδιά συμμετείχαν και φέτος στα Sourd Games. Εδώ και 19 χρόνια, την Παρασκευή πριν τη μεγάλη αποκριά, τη σκητάλη παίρνουν τα παιδιά, αφού η μέρα τους ανήκει και τα γνωστά Sourd Games έχουν την τιμητική τους. Είναι ένα παιχνίδι που ερχόμαστε όλα τα παιδιά της Κοζάνης και παίζουμε και διασκεδάζουμε μέχρι να νικήσουμε ή να χάσουμε. Είναι η γιορτή των παιδιών, όπου μετράται η Σουρδαμάρα μέσα από τα αγωνίσματα που θα λάβουν μέρος, αφού πρώτα θα δώσουν τον όρκο στο μαμάτσιο, το καμπαναριό της πόλης. Στη συνέχεια, με τους παραδοσιακούς ρυθμούς του 11, αφού χορέψουν, ξεκινούνται στην κεντρική πλατεία και στους παράδρομους αυτής, όπου τους περιμένουν οι δοκιμασίες. Η Σουρδαμάρα κρατάει καλά στην Κοζάνη. Είμαστε Σούρδοι, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Παίζουμε και σίγουρα τα παιδιά είναι το μέλλον της αποκριάς της Κοζάνης. Οι αγώνες για γερά νεύρα ξεκινούν με τα παιδιά που συμμετέχουν με τις ομάδες τους, τις οποίες έδωσαν το δικό τους όνομα, ρίχνονται στο στίβο της ευγενούς άμυλας των παραδοσιακών παιχνιδιών κάτω από το βλέμμα των κριτών. Ζωηρός ανταγωνισμός σε κάθε σταθμό, που αντιμετωπίζεται με τη συνεργασία των μελών κάθε ομάδας και κυρίως με τα προσόντα τους. Υπό τους ρυθμούς του 11 ξεκίνησαν τα γνωστά Sourd Games, που 19 χρόνια πραγματοποιούνται την Παρασκευή πριν τη μεγάλη αποκριά. Περισσότερα από 1.200 παιδιά παίρνουν μέρος στις 10 δοκιμασίες για να αναδειχθεί ο μεγαλύτερος Σούρδος της πόλης. Σούρδος τι σημαίνει? Σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει κέφι, ξεφάντωμα, παζουρλισμός, σημαίνει κοζανίτικη αποκριά, σημαίνει όλα αυτά στο ζενίθ. Ξεκινάμε με πάρα πολύ καλή διάθεση, το τριήμερο, το τελικό στάδιο, το αποκορύφωμα της αποκριάς, όπου καλούμε όλους τους Κοζανίτες και τους επισκέπτες για ένα μοναδικό τρίμερο. Νιάτα, ζωντάνια, τρεχάλα, φωνές και γέλια αντικούν σε όλη την πόλη, που παραδίδεται στην κυριολεξία στα παιδιά σε ένα παιχνίδι που φέρει έντονα τη σφραγίδα της παράδοσης. Όλη η πόλη μια γιορτή, καθώς η κοζανίτικη αποκριά οδεύει στην κορύφωσή της με την παρέλαση των καρναβαλιστών και αρμάτων και το άναμα των 13 φέτος φανών στις γειτονιές της πόλης την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς.